Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Παρέα με την ραπτική Μπάικη Κυρίκου. Ελπίζω να απολαύσετε ένα βιντεάκι ακόμα για να φτιάξουμε. Σας είχα υποσχεθεί αυτό το βιντεάκι για να φτιάξουμε αγοριστικά παπουτσάκια. Ορίστε τα παπουτσάκια μας. Ελιά, κοίτα τα και μέσα. Ο πάτος είναι αντιολισθητικός. Λοιπόν, τα παπουτσάκια αυτά είναι για 0 έως 3. Εγώ 0 θα τα έλεγα βέβαια. Εάν θέλουμε μεγαλύτερα, θα τα μεγαλώσουμε μόνοι μας. Θα μετρήσουμε το πατουσάκι του μόρου, θα υπολογίσουμε τέλος πάντων λίγο παραπάνω και θα φτιάξουμε λίγο μεγαλύτερο. Το πατρόν αυτό που σας δίνω από κάτω είναι χωρίς περιθώριο γραφής. Εμείς κόβουμε με 1 εκατοστό περιθώριο γραφής, τα λέω μετά. Υφάσματα. Υφάσματα τα έχω πάρει από την Desi, από το στολιδάκι.gr. Έχω πάρει από την Desi, από το στολιδάκι, τον αντιολισθητικό πάτο και τις υποπλήνες μου. Εμένα είναι μάλιστα πάρα πολύ ο αντιολισθητικός πάτος. Ολοκληρώνει το παπουτσάκι. Ό,τι παπουτσάκι και να φτιάξετε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια στο διαδίκτυο που μπορείτε να βρείτε και να φτιάξετε, έτσι. Έχω πάρει λοιπόν ένα αισθητικό που θα σας πω μετά. Δώστε μου 2 λεπτά να δω ακριβώς πώς το λέει η Desi. Μυριζελίνη, μέτρια ενίσχυση, στην κατηγορία θερματικά, θερμοκολλητικά ενισχυτικά. Είναι αυτό εδώ πέρα, ένα 40 αν δεν κάνω λάθος είναι στο site. Είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε, από τη μία είναι σαγρά και από την άλλη είναι λίγο. Είναι ιδανικότατο για κατασκευές, δεν το συζητώ. Και για ρούχα είναι, μην νομίζετε. Η Καρίνα είναι πάντα καλύτερη για τα ρούχα, όμως αυτό είναι οικονομικό, δηλαδή μπορούμε, κολλάει με τη μία εντωμεταξύ, γιατί είναι μερικές φορές που μου λέτε ότι δεν κολλάει, μα δεν κολλάει. Μία που θα κουμπίσει το σίδερο και μία που θα κολλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή ούτε μία ώρα και πάτε, τάκ τάκ τέλος. Ας βγάλουμε το σίδερο από την πρίτα, παρεμπιπτόντως. Ωραία. Εδώ βλέπετε, άλλα πράγματα έχω να κάνω, τέλος πάντων. Λοιπόν, η βελόνα που έβαλα είναι 90, γιατί σε κάποια στιγμή είναι διπλά και η 80 είναι πάρα πολύ καλή. Απλά κάποια σημεία ίσως να χρειαστεί να χαλαρώσει. Άντε βάλτε 80, αν δεν έχετε 90 βάλτε 80, μην βάλετε μικρότερη όμως. Γιατί σε κάποια σημεία είναι διπλά και τριπλά, είναι και το ενισχυτικό αν βάλετε τον πάτο αυτό εδώ πέρα, το αντιολισθητικό, λίγο χοντρούτσικο, να μην έχετε κολλήσει πουθενά η μηχανή σας. Εμένα το θηρίο μου δεν κόλλησε πουθενά, όπως καταλαβαίνετε. Την αγαπώ. Την αγαπώ, τη μηχανούλα μου. Είναι από το raptomechanics.gr. Την αγαπώ. Την αγαπώ. Λοιπόν. Και πάμε να δούμε τα υλικά μας. Και ευχή, χαρά, αισιοδοξία, θα κάνουμε το τέλειο παπουτσάκι. Α, δεν είναι μόνο αγοριστικό βέβαια αυτό, έτσι. Αν βάλουμε άλλα χρώματα, γίνεται αυτόματο κοριτσίστικο, έτσι. Απλά το άλλο βίντεο που είχαμε κάνει με το κοριτσίστικο. Είχε την παρετούλα. Είναι μόνο κοριτσίστικο αναγκαστικά. Δεν έχω ρε παιδί. Θα το βάλω στο σκύλο μου. Το βάλω στη μίσα. Τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Το πατρόν είναι αυτό. Ωραία. Αυτό είναι το πατρόν. Θέλω. Ένα ζευγάρι. Ένα παπούτσι. Το δεύτερο παπούτσι. Άρα θέλω. Από αυτό, βλέπετε, και από εδώ, είναι 4 κομμάτια, 1, 2, 3, 4. Θα μου το, αυτό είναι χωρίς περιθώρια το πατρόν. Θα μου βάλετε και 1 εκατοστό περιθώριο γραφής, το βλέπετε, το έχω κάνει, ωραία. Και εδώ πέρα έχει ένα σημάδι, θα μου το βάλετε σε όλα. Να το, 1, 2, και το κέντρο που το ξέρουμε. Μετά θα μου φτιάξετε ένα στην τσάκιση, δηλαδή όπως είναι το ύφασμα έτσι διπλωμένο. Ευχαριστώ. Εδώ. Και θα μου βάλετε τα σημάδια και θα μου σημαδέψετε και το κέντρο. Δύο τέτοια. Δύο κομμάτια στην τσάκιση. Ένα, δύο. Αυτό θα είναι το εσωτερικό, μέσα από το τσάκι. Αυτό θα φαίνεται απ' έξω. Αυτό θα φαίνεται απ' έξω και θέλω πατουσάκια.
Ένα για το πάτο. Έχω βάλει το αντιολισθητικό από το σολιδάκι.gr. Είναι αντιολισθητικό. Αν δεν έχετε τέτοιο και θέλετε να φτιάξετε παπουτσάκι άμεσα και δεν προλαβαίνετε να παραγγείλετε, αν και η Ντέση τα φέρνει την επόμενη μέρα στο σολιδάκι, βάλτε κανονικό. Ωραία. Το ίδιο και εδώ πέρα. Άλλο ένα ζευγαράκι το βλέπετε. Τώρα, κάθε μου κομμάτι το έχω επενδύσει με ενισχυτικό καρίνα ή βλιζελίνη. Εγώ λοιπόν έβαλα ένα υλικό που έχει από το στολιδάκι GR, βλιζελίνη για μέτρια, κάπως έτσι το γράφει. Θα στο βάλω από κάτω συγκεκριμένο, θα σας βάλω και το συγκεκριμένο. Η ενίσχυση, νομίζω η Ντέση το έχει 1,40 το μέτρο, το στολιδάκι δηλαδή. Για κατασκευές είναι ό,τι πρέπει. Είναι αισθητό, είναι ωραίο, κοιτάξτε. Αυτό είναι χωρίς. Δεν έχω βάλει ακόμα, θα το βάλω μετά. Κοιτάξτε πως είναι, χωρίς καμία ενίσχυση, υποπλήνα μου. Και αυτό είναι με την επένδυση, είναι πιο σταθερό. Ωραία, αυτά είναι τα κομματάκια που έχω, τίποτα άλλο δεν θέλω, τη μηχανή μου θέλω και την υπομονή μου και τη χαρά μου και την αισιοδοξία μου. Πάμε να φτιάξουμε τα παπουτσάκια μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι κάνω στο ένα θα κάνω και στο άλλο. Ωραία. Θα πάρω λοιπόν αυτά τα δύο διαφορετικά βασματάκια μου και θα τα ενώσω και θα κάνω εδώ στη μέση ένα γάζι να τα ενώσω εδώ, στο περιθώριο ραφής. Ωραία. Ωραία. Το ίδιο θα κάνω και στο άλλο βέβαια. Ωραία. Θα τα ανοίξω και θα ανοίξω τα περιθώρια ραφής. Ιδανικά θα κάνω σίδερο. Αλλιώς με το ματζαφλαράκι μου το γνωστό που ανοίγει τα περιθώρια το κάνουμε. Τελικά αυτό το γκατζετάκι είναι όλα τα λεφτά. Αλήθεια. Ωραία. Αυτά εδώ πέρα. Αφήνω τη μία μερή από εδώ και παίρνω αυτά εδώ πέρα. Και θα ενώσω. Βλέπουμε. Καλή με καλή. Το βλέπουμε. Τη μέση με τη μέση. Να πάω και τις καρφίτσες μου. Καλή με καλή. Έχω σημαδέψει το κέντρο, αν θυμάστε. Κάναμε μια μικρή κοψιά εδώ πέρα για αυτόν τον λόγο. Γιατί τώρα θα ενώσω το κέντρο με την ανοιχτή ραφή που έχω κάνει. Κεντράρετε το καλά και θέλω να κάνουμε στα περιθώρια ραφής από τη μία μύτη. Εδώ, το ανοιχτό βλέπετε πως είναι στο χαμόγελο, στο πάνω, από εδώ μέχρι την άλλη μεριά, στο 1 εκατοστό περιθώριο ραφής, να το ράψω από εδώ ένα γαζί. Λοιπόν, το έκανα. Αυτό εδώ πέρα φτιάξαμε τώρα. Άμα το ανοίξουμε, είναι αυτό εδώ πέρα. Θέλουμε τώρα αυτά εδώ πέρα τα περιθώρια να τα ψαλιδίσουμε. Είτε με το ψαλίδι μας, το κορκόδιλο, προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί δεν είναι και ένα εκατοστό μεγάλο το περιθώριο ραφής που έχουμε αφήσει, έτσι. Προσεκτικά να μην κόψουμε το γαζί μας. Ορίστε, αυτό θα κάνουμε. Το κάνω και στο άλλο, μανι. Αυτό εδώ πέρα φτιάξαμε τώρα και θέλω
Να το γυρίσουμε. Από την άλλη μεριά προσεκτικά. Και φυσικά θα το σιδερώσουμε. Δηλαδή, τα αγόρια μου τα καλά τσακώνονται. Αυτό εδώ πέρα. Το βλέπετε. Θέλω να το σιδερώσετε καλά. Λοιπόν, ορίστε τα έφτιαξα. Αλλά θυμάστε τα σημαδάκια που έχουμε κάνει στην αρχή. Εδώ πέρα από τη γραμμούλα. Ξανακάτε τα όποιοι εξαφανιστήκανε. Με ενδιαφέρει κάτω μεριά να φαίνεται. Γιατί μένανε με το... με το στυλό που φεύγει, εξαφανίστηκε με το σίδερο. Ορίστε, τα ξανακάναμε. Εύκολο αυτό. Και τώρα. Α, κάντε μου και εδώ πέρα τσουπ, 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 ένα εξόγαζο. Εδώ να το ασφαλίσουμε καλά. Λοιπόν, το έκανα και τώρα θέλω. Το βλέπουμε. Κράτα το χαμόγελο επάνω και θα το ενώσω έτσι και τα σημαδάκια τα κάτω θα ενωθούν. Αυτό. Τα βλέπετε εδώ κάτω τα σημαδάκια. Αυτά. Και εδώ θα το ασφαλίσω μαγαζί. Φέρτε να έρθουν ίσια τα χαμόγελα εδώ πέρα και κάντε εδώ ένα γαζί. Ορίστε. Το κάνουμε μαζί το άλλο. Ενώνω. Απ' έξω θέλω να είναι το έξτρα σχέδιο εγώ. Εδώ. Περιμένετε γιατί χτυπάει το φαγητό. Συγγνώμη για διακοπή, αλλά χτύπαγε το φαγητό, το καμπανάκι. Για να το γυρίσω. Λοιπόν, βάλτε καρφίτσες και όμορφα και ωραία στο ένα εκατοστό πάλι οι αρχάριες. Να ξέρετε τι μηχανή σας, όλες οι μηχανές έχουν εδώ πέρα μια μεζουρίτσα. Μην νομίζω ότι εγώ η έξυπνη το καταλαβαίνω ποιο είναι το ένα εκατοστό. Από εδώ πέρα πάνω κάτω το βλέπω. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε το ένα ποδαρίνι, αυτό που φτιάξαμε. Και προσοχή, προσπαθήστε να δείτε ποιο είναι ποιο ζευγάρι. Δηλαδή, ενώστε καλή με καλή με το πατουσάκι για να δείτε ότι έχετε βάλει το σωστό. Βλέπετε, ναι, είναι ίδιο. Θα πάρω τον πάτο και έχω φτιάξει τα κέντρα του. Το έχω διπλώσει στη μέση και έχω βρει τα κέντρα. Διπλώνω, βρίσκω το κέντρο, διπλώνω, βρίσκω το κέντρο. Ωραία. Βλέπω, βλέπω. Και από την καλή μεριά θα ενώσω την καλή μεριά. Καλή. Την μπροστινή μούρη. Και θα βάλω την καρφουλίτσα μου. Λίγο υπομονή, δεν καρφώνεται και εύκολα. Και θα τσαλακώσω όσο μπορώ. Και θα βρω τη ραφή την πίσω και θα κάνω με το κέντρο πίσω του πάτου. Ελπίζω να μην κάψω το φαγητό. Και γύρω γύρω θα βάλω καρφίτσες προσεκτικά. Προσεκτικά, προσεκτικά. Όσο μπορώ πιο όμορφα, μπορώ. Όχι όσο μπορώ, μπορώ πιο όμορφα. Μπορώ, γιατί μπορώ, γιατί αξίζω. Ναι, να το. Το ίδιο θα κάνω βέβαια και με το άλλο πατούσι. Σας έχω κάνει ρεκόρ, έτσι δεν βλέπετε, δεν έχω τρυπηθεί. Ακόμα. Όχι, αυτή δεν τρυπάει. Αυτή τρυπάει. Ωραία. Και θέλω γαζί γύρω γύρω. Απλά λιτά και απέριτα. Το βλέπετε. Κάντε το. Ορίστε να δείτε πώς το κάνω. Εάν έχετε οικιακή μηχανή, χαλάρα,
Αν έχετε βάλει και επενδύσεις και πάτους αντιολυθικούς, εντάξει, λίγο χαλαρά. Βάλτε μου ιδανικά μία 90 βελόνα στην προκειμένη περίπτωση, για να μην έχετε άλλα θέματα ξαφνικά, σπάσει καμιά βελόνα κτλ. Γιατί και σε κάποια στιγμή είναι λίγο πιο χοντρό. Αν έχετε βάλει επένδυση, αν έχετε βάλει αντιολυσθητικό ύφασμα, όπως έχω κάνει εγώ. Και γενικά όταν μας πάει μια βελόνα, μιλάμε για τις αρχάριες, έτσι, λίγο μια απογοήτευση μας πιάνει. Κοιτάξτε εδώ τι φτιάξαμε. Εδώ είναι ανάποδα βέβαια το πατουσάκι. Εγώ τώρα θέλω να κάνω μια όπιστη αντικάμερα. Ωραία. Και θέλω. Εδώ ήταν αυτό, ήταν εδώ. Ωραία. Να πάρουμε το άλλο. Το εσωτερικό είναι αυτό και να ενώσουμε εδώ. Αχ, δύο λεπτά. Συγγνώμη, φωνάζανε. Και να ενώσουμε εδώ πάλι με σημαδάκια. Είδατε, έβαλα το πατουδάκι αυτό καλή με καλή του παπουτσιού. Ωραία. Θα κάνω ό,τι έκανα πριν. Τσαλακώσω το μέσα να μπει όσο μπορείτε. Πάρω τα μανταλάκια καλύτερα. Ωραία. Με βολεύουν πιο πολύ. Και θέλω από τη μία μεριά να αφήσουμε περίπου 3 εκατοστά ανοιχτό. Γιατί θα γυρίσουμε τα μέσα έξω. Τα ντερά μας ταχυμένα. Εδώ δεν θα ράψω, θα ράψω γύρω, 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 γύρω και θα σταματήσω. Με ασφάλεια, έτσι, με γάζι ασφάλειας. Κάνω και το άλλο. Ζουπίξτε το μέσα αυτό. Κάπου έχω σημάδια. Λοιπόν, εδώ. Τσακώνεστε! Αν τσακωθείτε να μου πείτε ποιος κέρδισε. Δεν τσακώνονται, παίζουν ωραία και αρμονικά. Ωραία. Εδώ αφήνω ανοιχτά και γύρω γύρω. Προσεκτικά μέσα τα υπάσματα να μην είναι ράψω τίποτα λάθος. Και ξεκινώ από εκεί που θα αφήσω το κενό. Στο 1/100 πάλι. Βλέπετε και εγώ το γαζί μου το πάω γρήγορα. Και ασφαλίζω μπρος πίσω. Το είδα κάνω και στο άλλο. Μου τελείωσε η κλωστή από κάτω. Μέσα στο μία λεπτά να το φτιάξω. Την άλλαξα την. Την γέμισα την. Κλωστή μου. Λοιπόν. Και. Το βλέπουμε. Το σαντουτσάκι. Κόβουμε γύρω γύρω τα περιθώρια εννοείται. Παιδιά, είναι πάρα πολύ
Ωραία αυτά τα μινιόν. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, δεν θέλω μωρό. Επειδή κάποιες φίλες μου στείλανε μήνυμα. Είναι ώρα να κάνεις και ένα κοριτσάκι. Όχι. Λοιπόν. Ορίστε, γύρισε. Και τώρα, το είναι εδώ ανάποδα που το κρατάμε μέσα από το διαλυσιδικό. Εδώ που έχουμε αφήσει το ανοιχτό, θα πρέπει ή με τυφλή, με κρυφή βελονιά, είτε στη μηχανή. Η Χριστίνα τι θα κάνει? Στη μηχανή. Μπράβο, κορίτσια. Έχετε μάθει. Άλλωστε θα φαίνεται. Θα κόψω αυτά εδώ πέρα τα τσιτσιλίγια που εξέχουνε. Και τι θα κάνω τώρα, θα γυρίσω πάλι να βγει ο πάτος έξω, δηλαδή το αντιολισθητικό στην προκειμένη περίπτωση. Ορίστε. Το ίδιο κάνω. Βλέπετε το σημαδάκι μου τι καλά που έχει έρθει στη μέση. Το σημαδάκι αυτό θα το βγάλω με το σίδερο, έτσι βγαίνει, σβήνει. Λοιπόν, αυτά βέβαια είναι για το μευτήριο τα νουμεράκια. Θα μου πεις, Χριστινάκη, λίγο πιο μεγάλα, δεν μπορούμε? Βεβαίως, μεγαλώστε λίγο το πατρόν σας. Μετρήστε το πατουσάκι του μωρού και αναλόγως μεγαλώστε το πατρόν. Αν μεγαλώσετε το πατουσάκι 2-3 εκατοστά, θα μεγαλώσετε και το υπόλοιπο 2-3 εκατοστά. Έτσι πάει, νομίζω. Νομίζω έτσι πάει. Λοιπόν, γίνεται να σας το δείξω. Όμορφα, νοικοκυρεμένα, όλη σκουπιδάκια. Λοιπόν, έτσι πάει. Πείτε, δεν ξέρω, έτσι πάει, που μέσα πάει. Αυτό. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω πάει έτσι, πάει απ' έξω. Αυτά τα πατουσάκια μας. Ενθουσιασμένοι και πάλι. Πάμε για φινάλε. Τελείωσε και αυτό το βίντεο, όμορφα και καλά και αισιόδοξα. Πολύ το χάρηκα, πολύ τα απόλαυσα. Να τα, πατουσάκια. Από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο μου. Θέλω να σας πω να έχετε επιμονή για ό,τι κάνετε. Μην απογοητεύσετε στην πρώτη αποτυχία. Θα έχετε αποτυχίες στο στρατηγική πολλές. Έχω πάρα πολλές ήδη. Και αυτό το έχω φτιάξει. Σας αρέσει? Ναι. Και αυτό το έχω φτιάξει. Σας αρέσει? Πολλές αποτυχίες. Ακόμα ξυλώνω τις βλακίες μου. Χαλαρώστε και απολαύστε το. Είναι απόλαυση η ραπτική. Η δημιουργία γενικά. Άλλη είναι ραπτική, άλλη είναι μαγειρική, άλλη είναι νοικοκυροσύνη. Τέλος πάντων, απολαύστε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Subscribe και like όποιος θέλει και όποιος δεν θέλει να θέλει. Να αρχίσει να θέλει σιγά σιγά, γιατί περνάμε καλά. Όποιος θέλει αρχίσει στην ομάδα μας, Ραπτική Μπάι και Κυρίκου στο Facebook. Τι άλλο να σας πω? Αυτά. Επίσης υπάρχει ένα blog, θα στο βάλω από κάτω, είναι μιας φίλης η οποία κάθε Σάββατο θα φιλοξενεί ένα βιντεάκι μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το βάλω από κάτω το blog, όποιος θέλει να μπει, να διαβάσει, να το μελετήσει, έχει ωραία θεματάκια η Ελένη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή μας κάνει. Και μιλάω σπιθυντικό γιατί νιώθω ότι είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα και κάνουμε ό,τι κάνουμε. Όλες μαζί και όλοι μαζί. Έχουμε και αγόρια στην παρέα. Έτσι νιώθω ότι είμαστε όλοι μαζί, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Καφέ. Για τα subscribe είπα, για τα like είπα. Για τις παρατηρήσεις είπα. Για τα like δεν είπα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να πω. Ό,τι μας μαυρίζει το διώχνουμε. Σας φιλώ έως το επόμενο βιντεάκι που ξέρω τι θα είναι ήδη. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να το κάνω. Σας φιλώ, σας αγαπώ
Σας χίλιο ευχαριστώ ξανά. Είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Καραντίνα ακόμα για λίγες μέρες φαντάζομαι. Απολαύστε την καραντίνα, απολαύστε τις οικογένειές σας όσο μπορείτε. Και τα παιδιά σας. Τα οποία δεν ξέρω πού είναι. Κάπου είναι, στο σπίτι. Σας φιλώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και ό,τι κάνετε να το αγαπάτε.